Βενετία, μεγάλη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, καθώς και η πλατεία του Αγίου Στεφάνου Κάμπο Σαν Τη Στέφανο, το εσωτερικό της Αχανούς και μεγάλης εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου, είναι 13ου αιώνα και 14ου αιώνα, η οροφή επάνω είναι σαν καρίνα πλοίου. Η εκκλησία μέσα έχει πολλά έργα τέχνης, μεγάλων ζωγράφων. Από την στιγμή που ανακοινήθηκε η εκκλησία τον 14ο και 15ο αιώνα, πάντα οι Βενετοί στολίζανε τις εκκλησίες και βάζανε έργα τέχνης των μεγάλων ζωγράφων, καθώς στην εκκλησία μέσα υπάρχουν και ταφικά μνημεία δόγιδων, και έχει και υπάρχουν και έργα των Πέτρο Λομπάρτι, μεγάλη γλύπτες και τάφη των δόγιδων έχουν φτιάξει οι Πέτρο Λομπάρτι, και εδώ φαίνονται τα προσκυνητάρια με τις μαρμάρινες κολόνες και τις διακοσμήσεις, και όλα αυτά είναι στην εκκλησία Σαν Τη Στέφανο, 13ος αιώνα στη Βενετία, και στην ομώνυμη πλατεία. Η εκκλησία είναι πολύ μεγάλη και φαίνεται η σειρά των αλταρίων και των προσκυνηταριών, οι κολόνες μέσα, το πλάγιο κλήτος της εκκλησίας όπως φαίνεται με τον Αρχάγγελο και τα αγάλματα, οι πίνακες του 17ου αιώνα, 1600-1700, πάρα πολύ το ωραίο, το γκριζοπό, το μάρμαρο με τα νερά τα οποία διακοσμεί την εκκλησία, παντού τέχνη, παντού ομορφιά στην Βενετία, και όπως είπα υπάρχουν μέσα ταφικά μνημεία, εδώ φαίνονται τον Πέτρο Λαμπάρντι, είναι του Ανδρέα Κονταρίνη με τα μνημεία Δόγης, και του Φραγκίσκο Μοροζίνη, ο γνωστός Φραγκίσκος Μοροζίνης από την πολιορκία της Ακροπόλεως, ο οποίος πήρε και το άλογο στον Πειραιά και πήρε και κατεστράφηκε ο Παρθενώνας. Αυτό είναι το μνημείο των Δόγιδων, 14ος αιώνας, εδώ φαίνεται, και έχουν και επιγραφές στα λατινικά επάνω, πάρα πολύ όμορφα, με τους αετούς που πλαισιώνουν τη Λάρνακα του Δόγη. Πάλι φαίνεται η ομορφιά της εκκλησίας, παντού ομορφιά, μαρμάρινα προσκυνητάρια. Η εκκλησία στην Βενετία περισσότερες είναι αρκετά μεγάλες, και ίσως στους περασμένους αιώνες οι εκκλησίες ήταν και κέντρα συνάθρησης του λαού και βρίσκανε μια θαλπορή οι άνθρωποι. Σαν καρίνα πλοίου η οροφή της εκκλησίας, το κεντρικό, η κεντρική και τράπεζα είχε φως και πήγα να το πάρω αλλά δεν γινότανε και γι' αυτό δεν το πήρα. Τα πλάγια της εκκλησίας με την οροφή που όπως είπα είναι σαν καρίνα πλοίου, καθώς στην εκκλησία αυτή έχουν γίνει και διάφορες συμπλοκές και φόνοι γύρω στο 19ο αιώνα, το 1850 γίνανε συμπλοκές μεταξύ των Βενετών. Και εδώ φαίνεται η σειρά με τα προσκυνητάρια, τα οποία διακοσμούν όλη την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Το πλάγιο προσκυνητάρι δίπλα στο μεγάλο, που όπως είπα δεν μπορούσα να το πάρω γιατί δεν είχε καλό το φως, πήγα να το πάρω και δεν έβγαινε τίποτα. Και το εξωτερικό της εκκλησίας με τη μεγάλη αυλή, τη μεγάλη πλατεία Κάμπο Σαν Τη Στέφανο, και από εδώ πιο πέρα η εκκλησία του Αγίου Βιταλίου με πίνακες του Βασιλάκη Αντώνη μέσα, και είναι η γέφυρα της Ακαδημίας πιο πίσω που οδηγεί στην μεγάλη πιναποθήκη της Ακαδημίας, η όμορφη πλατεία Σαν Τη Στέφανο της Βενετίας με την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, βασιλική 13ου αιώνα η εκκλησία.